Συνέλληνές μου, αδέλφια μου, πολεμιστές μου. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να ξέρετε όλοι, ότι ο οργανισμός Ελλήνων Συνέλευση και ο πολιτικός φορέας του έθνους Ελλήνων Συνέλευση είναι η πρώτη φορά που είναι των Ελλήνων. Είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία τα αυτόνομα είναι των Ελλήνων και που προσπαθούν μέσα από χιλιάδες χαράγματα, προβλήματα, επιθέσεις του παγκόσμιου καθεστώτος αλλά και του ελλαδικού καθεστώτος, με τόσα προβλήματα και με τόσα σπασμένα γραφεία, θα ξαναπώ, είναι όμως γεγονός η μεγάλη συστράτευση των Ελλήνων, των ψυχών. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που πρέπει να το μεταδώσετε. Να μεγαλώσετε τα γραφεία σας, να δυναμώσετε τα γραφεία σας με ψυχές, με πραγματικές ψυχές, με ελάνιες ψυχές, να συστρατευτείτε, να βγείτε στο Δήμο σας. Έχετε τόσο μεγάλη λεωφόρο στο Δήμο, είναι πρωτάκουστα αυτά, είστε οι μόνοι που έχετε τόσο μεγάλες αποδείξεις, έχετε τόσα πολλά οπλικά συστήματα, να βάλετε όλους τους Έλληνες στον αγώνα. Όλοι οι συνταξιούχοι μπορούν να βγουν να φωνάξουν, να μην τραπούνε. Τι τρέπονται? Να τους μάθετε να μην τρέπονται, να βγουν να πούνε το δίκαιο, να πούνε το δικό τους, να μπουν στον αγώνα. Με αυτόν τον αγώνα θα πάρουν ζωή, θα σταματήσουν να παίρνουν χάπια. Θα συστρατευτούν και όλη μέρα θα είναι να ενημερώνουν τον κόσμο και να κάνουν τον αγώνα για την ίδια τη ζωή τους και για τα ίδια τα δημιουργήματά τους, για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους. Οι νέοι θα το κάνουν για την ίδια τους τη ζωή. Εσείς το κάνουμε για όλους. Και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, αλλά και το χρωστάμε στους προγόνους μας. Είναι η μόνη φορά που μπορείτε να ζήσετε τόσο μεγάλες αλήθειες, διαδηλώσεις δικές σας, να ενημερώσετε τους πάντες. Παντού είναι ο κόσμος, μην περιμένετε από τους γνωστούς σας, μην περιμένετε να έρθουν στο γραφείο. Σε κάθε δήμο υπάρχουν τις Κυριακές να πηγαίνετε στην εκκλησία. Δεν έχει και κάτι άλλο, θέατρο δεν έχει, τίποτα δεν έχει, εκκλησία έχει. Να ενημερώσετε όλο τον κόσμο που είναι εκεί μέσα, για τα δικαιώματά του, για τα δικά του, για τον πλούτο του, για τη ζωή του και για το πώς θα φτιάξουμε την πολιτεία μας, που θα τη φτιάξουμε και θα ζήσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι δικιά μου και μόνο δικιά σας, είναι ολονών. Είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία θα δυναμώσουν πολύ με κόσμο, όπου μετά θα τρέξουν γρήγορα να ανοίγουν άλλα. Πρέπει, είναι παντού οι ευκαιρίες σας σε κάθε δήμο, είναι τόσο μεγάλος ο Δήμος. Να πηγαίνετε στη ΔΕΗ, όπου είναι λογαριασμοί. Μα έχουμε το εξώδικο τώρα να πληρώσει ο κόσμος τη ΔΕΗ του. Μα αφού την πληρώνεις τη ΔΕΗ με δικά σου χρήματα, γιατί δεν το κάνεις? Θες να έρθεις στο γραφείο να σου ζητήσει? Δεν γίνεται. Πρέπει να πας να τον ενημερώσεις. Θα χάσουμε τη ΔΕΗ. Θα πουλήσουν τη ΔΕΗ τόσο κερδοφόρα που είναι. Είναι κερδοφόρα, μαζεύει 3 εκατομμύρια και τελικά θέλουν να την πουλήσουν για να πάρουν τι, 30, 40, 50 εκατομμύρια. Μας δουλεύουν τα ζωντόβολα. Πρέπει να το καταλάβετε τι κάνουν. Και εμείς περιμένουμε πότε θα έρθει κάποιος στο γραφείο, αφού εμείς πολεμάμε. Εμείς είμαστε οι πολεμιστές. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να τρέξετε παντού. Στη ΔΕΗ που πληρώνει το ρεύμα να του δώσετε και να του εξηγήσετε. Με αναλυτικό προσπέκτης, όπως και τώρα κοιτάμε να βγάλουμε μια εφημερίδα εφόλης της ύλης, 20-30 φύλλα, ώστε να έχει μέσα τα πάντα και να ενημερώνει το πολίτης. Συνέλληνές μου, έχετε τόσα πράγματα σε ένα Δήμο. Όχι να κάθεστε στο γραφείο μόνο, να συστρατεύσετε τον κόσμο όλο, να κάνετε παντού δράσεις. Μπορείτε να πηγαίνετε στη ΔΕΗ, στις εκκλησίες, στις λαϊκές, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, εκεί που έχει πάει όλος ο κόσμος και έχει πρόβλημα, να του δίνεις το φυλάδιο, να τον ενημερώνεις, να είναι ενημερωτικό και να καταλάβει τι γίνεται. Βεβαίως καταλαβαίνει, άσχετα τι θα κάνει, θα το κάνει μόνος του. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, σου λέω τι πρέπει να κάνεις εσύ. Αν κάνετε αυτές τις κινήσεις σε κάθε Δήμο, δεν θα έχετε που να βάλετε τον κόσμο και θα ανοίγουν συνέχεια γραφεία. Άμα κάθετε και το συζητάτε στο Facebook και στα γραφεία σας, δεν θα ανοίξει τίποτα. Ή θα ασχολείστε με τα πρωτοτόσκυλα τώρα τι θα κάνουν. Ας τα πρωτοτόσκυλα. Μέχρι να τελειώσουμε θα έρθουν και άλλες προδοσίες. Αλλά πρέπει κάθε φορά, σε κάθε προδοσία, να το αντιμετωπίζουμε καλύτερα και με πιο πολλή εμπειρία. Έχουμε την εμπειρία. Θα ξανάρθουν και άλλες. Θα το ξαναδιαμετωπίσουμε όταν έρθει. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν δεν έρθει. Πρέπει πρώτα να έρθει και μετά να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, έχεις τόσα πράγματα να ασχοληθείς με το δικό σου το γραφείο, αλλά ασχολείσαι με όλους τους συνέλληνες και πώς θα μάχεστε μεταξύ σας. Χιλιάδες πράγματα έχουμε. Βλέπω γραφεία τα οποία είναι ανοιχτά, αλλά δεν δουλεύουν, αλλά γράφουν την κάθε πλακία τους. Έχουν χιλιάδες πράγματα να γράψουν. Είδα μομφές 70 και 30 και 50 σελίδες και δεν είδα ρε κερατά.
που έκανες μορφή 70 σελίδες και 50, να κάνεις ένα δημοσίευμα 70 σελίδες και να ξεσκίζεις τους πάντες. Είχες πηγή να γράψεις 70 σελίδες μορφή 30, 40, 50, 10 και δεν είχε ρε την αδειά, δεν είχε στο μυαλό και την νόηση να γράψεις την κυβέρνηση ένα δημοσίευμα, το τι συμβαίνει, το τι έχει γίνει για τους πληστηριασμούς, για την ανεξάρτητη αρχή η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία μέσα στο ιδιωτικό κράτος με την ιδιωτική κυβέρνηση που μας έχει πει το αίμα, έχει διαλύσει τη ζωή μας τα πάντα. Δεν μπορούσες να κάνεις ένα δημοσίευμα ρε μπαγάσα. Ήρε στην Ελληνίδα, έκατσες και έγραψες 70 σελίδες αηδίες, μωρέ. Δεν τράπηκες να χτυπάς τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο. Το μελάνι δεν το σεβάστηκες. Που θα έπρεπε να κάνεις 70 σελίδες κάθε μέρα δημοσίευμα για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Μα δεν τρέπεσαι να μην κάνεις δημοσίευμα. Εγώ δεν έχω δει ένα δημοσίευμα. Έχω δει κάτι γλυτόχαρτα τα οποία είναι για γέλια. Αλλά έγραψες 70 σελίδες μορφή και κάθε μορφή και κάθε κερατάς γράφει μορφές. Να χαθείς, να χαθείς, να μην σε βρίσκει ο Χαρδαβέλας ούτε η Νικολούλη. Γράψε ρε δημοσίευμα ρε. Γράφτε ρε δημοσίευματα ρε. Συνέχεια. Αναλύσεις για την ανεξάρτητη αρχή. Για όλο αυτό που έχει γίνει. Για όλη την κυβέρνηση. Για όλα αυτά. Για όλα τα ΦΕΚ. Για όλα τα οικονομικά μας εργαλεία. Βγάλε δημοσίευμα για όλα σου τα εξώδικα. Έχεις εξώδικα για το νερό, για τη ζωή που είσαι νερό και είδωρ. Και δεν έχεις κάνει ένα δημοσίευμα. Παρακάθεσαι εκεί πέρα και γράφεις μορφές και γελιότητες και δεν ξέρεις ποιος είσαι, γιατί έχεις γραφείο, δεν ξέρεις που πας. Πόρε χαστούκια που θέλεις. Σε ορκίσαμε, σου δώσαμε νερό. Σε χαστούκισαμε άμα το θέλεις. Και δεν ξυπνάς με τίποτα, δεν ξέρω τι στο διάλογο έχεις πάθει. Συνέχεια να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Μπορείτε να κάνετε χιλιάδες δημοσιεύματα. Μέσα στο Δήμο σας να πάτε παντού, έχετε τόσα πράγματα. Συστρατευμένος κόσμος είναι παντού, κάθε μέρα. Τώρα δε που είναι και Χριστούγεννα, που έρχονται Χριστούγεννα και μας έχουν λαλήσει χαζάρι με τον Βασίλη το χοντρό της Κοκακόλας και με τις παπαριές τους. Όλα τα πολυκαταστήματα είναι γεμάτα. Παντού μπορείτε να πάτε, είναι λαός, στρατός παντού. Νέοι, νέες, παιδιά, οικογένειες έχουν βγει όλοι έξω. Τραβάτε στα πολυκαταστήματα, στο δρόμο να καθίσετε, σε ένα φανάρι. Μιλάω για όλες τις πόλεις. Όλες οι πόλεις έχουν φανάρια. Και όλες οι πόλεις έχουν κεντρικά σημεία. Στο πιο κεντρικό σημείο να κάτσεις και να δίνεις όμορφα και ωραία προσπέκτους, να συζητάς με τη σοβαρότητά σου και να ζητάς από το συνέλληνα να συμμετέχεις στη ζωή μαζί σου, δεν είναι και κάτι δύσκολο, ρε παιδιά. Να συζητάς από το συνέλληνα να πάρετε μαζί τον πλούτο, τη ζωή και τη διακυβέρνηση τη ζωή σου, όχι τη χώρα, τη ζωή σου, γιατί η χώρα είναι η ζωή. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο, ρε παιδιά μου. Σε επίπεδο Αθήνας δηλαδή, άμα θα πιάσεις τη Βουλιαγμένη σε ένα φανάρι και κάτσεις μια εβδομάδα, θα ενημερωθεί όλη η Αθήνα. Άμα κάτσεις στην Καβάλα σαν λιμία, στην Κηφισιά σαν λιμία, στην Αλεξάνδρα σαν λιμία, δεν μπορεί να κάτσουν 20 άτομα να πιάσουν ένα 1 εκατομμύριο κόσμο και να ενημερώσουν τους πάντες με ευκρινέστατο προσπέκτους και με κάρτες και τα πάντα. Αλλά κάθεσαι στα γραφεία και έχεις εκεί κάτι συνέλληνες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Άντε να μην πω. Δεν έχω να πω για αυτούς κάτι. Έχω να πω να μην μιλάνε και να σκέφτονται. Και δεν έχουν κάνει καμία κίνηση. Και όσοι δεν έχουν επιτυχία στα γραφεία τους, είναι γιατί έχουν κάτσει μέσα και κλαίνε τη μοίρα τους σαν γριές που μυριολογάνε. Και όποιος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή και δεν καταλαβαίνει τι του λέω, δεν του φταίει το γραφείο, δεν του φταίει ο φορέας, δεν του φταίει ο σώρας, του φταίει το ίδιο το μυαλό. Του φταίει η δράση του, του φταίει η αδρανιά του. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, σας λέω που είναι δίπλα. Άρα στην Ελληνά μου έχεις χιλιάδες πράγματα. Στα δικαστήρια, στη ΔΕΗ, στα νοσοκομεία, σε εμπορικά κέντρα, σε εκκλησίες. Γιατί εκεί δεν είναι δικοί μας, δεν είναι οι μανάδες μας, δεν είναι οι πατεράδες μας. Τι δεν είναι εκεί μέσα, ρε παιδιά. Να πάτε, ρε παιδιά, να πάτε, να πάτε. Μην τη βλέπετε εκκλησία εκεί μέσα. Εκεί πηγαίναμε όλοι, εκεί μας ξύλιαζαν για να πάμε κατηχητικό. Εκεί μέσα είναι οι άνθρωποι όλοι. Εκεί είναι παππούδες, είναι γιαγιάδες, είναι νέοι, είναι αυτά. Είναι παιδιά, τα σέρνουν εκεί μέσα. Ωραία, αφού είναι εκεί μέσα. Σε κάθε εκκλησία απ' έξω ένας Ιαχωβάς και μοιράζει σκοπιά, τον αφήνει ο παπάς. Και ένας γύφτος να διακονεύει. Ας πάμε και εμείς να δώσουμε τα προσπέκτους να ξεχρεώσουμε τον κόσμο, αφού για λεφτά ψάχνουν όλοι. Και στην εκκλησία οι μισοί που πήγανε, πήγανε για να τους δώσει ο Θεός. Δεν τους έδωσε ποτέ τίποτα. Περιμένουν όμως αυτοί. Πριν πάρουνε, που δεν θα τους δώσει ποτέ, εμείς ξέρουμε ότι θα τους δώσει, ας πάμε εμείς να τους ενημερώσουμε. Έχεις τόσα πολλά σημεία να ενημερώσεις τον κόσμο. Αν θέλεις τον κόσμο, τον βρίσκεις, είναι πάντα δίπλα σου. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί ψάχνετε κόσμο. Είναι μια τεράστια λεωφόρος την οποία δεν την έχετε εκμεταλλευτεί καθόλου. Και δεν την έχετε εκμεταλλευτεί ως γραφεία. Αλλά ασχολείστε με τις εκλογές και πώς και τι και γιατί και γιατί να πάει αυτός και γιατί να πάει εκείνος. Βρέσαι πρόεδρο σε γραφείο. Οι πρόεδροι στα γραφεία και τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να δίνουν διαγωγή από εδώ και πέρα και να υπάρχει συναγωνισμός μέσω των γραφείων. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνεις. Είσαι πρόεδρος σε γραφείο και θέλεις τι. Κοίτα να πετύχει το γραφείο σου και ο Δήμος και να ανοίξεις άλλα 3-4 και να είσαι πετυχημένος παντού για την ελληνική πολιτεία.
που σε περιμένουν χιλιάδες θέσεις που δεν τις ξέρεις τώρα και δεν φαίνονται, γιατί τώρα δεν υπάρχουν θέσεις. Υπάρχουν αναγκαιότητες τώρα, δεν υπάρχουν θέσεις. Οι θέσεις είναι στην Ελλήνων Πολιτεία. Τώρα υπάρχει αναγκαιότητα να δομηθεί όλος ο οργανισμός. Και σε αυτόν τον οργανισμό συμμετέχεις κι εσύ. Και είμαστε όλοι μαζί. Και είναι η πρώτη φορά που κάνεις τις δικές σου διαδηλώσεις, τα δικά σου γραφεία, τα δικά σου λεγόμενα, τα δικά σου αξιακά, το δικό σου πλούτο. Και δεν χρωστάς και πουθενά. Και δεν χρωστάμε και μία δραχμή πουθενά. Παρά μόνο τις Μιχαλούς και στο μυαλό μερικών που δεν καταλαβαίνουν ούτε που είναι ούτε τι κάνουν. Τόσο ξεκάθαρα συνέγινα. Τόσο απλά. Τόσο αληθινά. Για πρώτη φορά είναι τόσο αληθινά, τόσο καθαρά, τόσο ξεκάθαρα. Και επειδή είναι τόσο ξεκάθαρα, κοιτάς που να βρεις πρόβλημα. Πουθενά δεν είναι το πρόβλημα. Σε σένα είναι το πρόβλημα. Και κοιτά να το λύσεις. Μπαίνεις γρήγορα σε δράσεις. Στην περιοχή σου. Όποια περιοχή. Και αν είναι χωριό, πάρε το χωριό. Πάρε και το δίπλα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πού να βρεις τον κόσμο, ε? Δεν υπάρχει, ε? Δεν χρωστάνε ΔΕΗ. Δεν χρωστάνε νερό. Τους εξήγησες το εξώδικο και δεν συμφωνήσαν οι άνθρωποι. Τους εξήγησες τη ΔΕΗ. Με τον τρόπο που πρέπει. Τι πας και του λες. Πάρε προσπέκτους και έλα. Εσύ είσαι ο αγωνιστής. Εσύ είσαι ο πολεμιστής. Δείξε μας, μωρέ, ότι είσαι πολεμιστής. Δείξε μας ότι είσαι αγωνιστής. Και για να μας το δείξεις, πρέπει να βρεις κι άλλους, να βάλεις, να τους να τους μεταδώσεις την αλήθεια αυτή, ώστε να τους βάλεις στον αγώνα αυτό. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι της ίδιας σου της ζωής, όπως είναι και της δικιάς σου της ζωής. Αυτός είναι ο πολεμιστής. Είστε πολεμιστές μου όλοι. Φτιάχτε άλλους πολεμιστές. Φτιάχτε γρήγορα πολεμιστές. Και βγάλτε τους στον δρόμο. Στον δρόμο είναι η ζωή. Πού είναι η ζωή? Στο καφενείο πεθαίνουν οι συνταξιούχοι από χάπια, από φάρμακα και από ανία δεν έχουν τι να κάνουν. Πάρτε τους συνταξιούχους και βγάλτε τους στον δρόμο. Βγάλτε τους ανθρώπους στον δρόμο. Δεν είναι συνταξιούχοι. Δηλαδή δεν γερνάει ποτέ ο άνθρωπος, δεν γερνάει η ελάνια ψυχή, δεν γερνάει η ανθρώπινη ψυχή. Είναι πάντα νέα, θέλει πάντα το καλύτερο και πάντα βιώνει την ανέλυξή της. Μέχρι και να φύγει από αυτόν τον κόσμο, συνέχεια θέλει να ζει. Βάλτε τη να ζήσει, βγάλτε τη στον δρόμο. Αν τον πάρετε μία-δύο φορές στον δρόμο, μετά θα θέλει το δρόμο. Υπάρχουν σήμερα συνέλληνες που είναι εθισμένοι με τον δρόμο, δεν φεύγουν από εκεί. Τους αρέσει τόσο πολύ και γίναν ένα με αυτό. Γιατί αυτό είναι τρόπο ζωής μετά. Είναι τρόπο ζωής. Να μάθετε από αυτούς. Να βγάλετε κι άλλους. Να βγουν όλοι στον δρόμο. Στην πραγματική ελάνια διαδήλωση και στην πραγματική ελάνια δράση. Που σήμερα είναι η πρώτη φορά που γίνεται και είναι δικιά σας. Δεν προέρχεται από κανένα χώρο, ούτε σιωνιστικό, ούτε τίποτα. Χρηματοδοτείτε από εσάς, γιατί εσείς είστε εσείς, γιατί εσείς είστε η Ελλάδα. Γιατί εσείς είστε η πολιτεία και εσείς αντιδομήσατε. Γιατί εσείς είστε στη δημιουργία για να δημιουργήσετε και μόνο εσείς θα δημιουργήσετε. Και δεν θα δημιουργήσει άλλος για εσάς. Και όποτε το έκανε, χάσαμε τον πλανήτη. Τώρα θα τον πάρουμε εμείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Στις δράσεις όλοι. Γεμίστε τα γραφεία, ανοίχτε γραφεία παντού, σε όλο το Δήμο, ενημερώστε όλο το Δήμο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα θα σπάσει. Όχι όποτε το θυμάστε, ή όποτε μαζευτείτε όλοι μαζί, αυτό είναι για κουνκάν. Κάθε μέρα και βάλτε αγωνιστές. Παντού έχει αγωνιστές, δεν τους έχετε βρει, βρέστε τους, βγείτε έξω και βρέστε τους. Και συστρατεύστε τον κόσμο, βγείτε έξω και βρέστε τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.